φίλες και φίλοι, είναι φορές που σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας μας, σαν και αυτές που βιώνουμε σήμερα, κυκλωμένοι από πολέμους, αναρωτιόμαστε. Και τώρα, τι να κάνουμε? Βλέπουμε τη μια αιστεία του πολέμου να ανάβει μετά την άλλη. Βλέπουμε εκατόμβες νεκρών, καραβάνια ξεριζωμένων. Βλέπουμε τη χώρα να συμμετέχει σε αυτές τις καταστροφές. Είναι, λέει, συμμαχικές υποχρεώσεις. Εμείς όμως λέμε, και από εδώ, τον Πειραιά, καμία συμμαχική υποχρέωση δεν είναι πιο δυνατή από τη θέληση του λαού μας. Ο λαός μας ποτέ δεν θα βάφτιζε στρατηγικό εταίρο ένα κράτος δολοφόνο όπως το Ισραήλ, που για δεκαετίες τώρα στερεί από το λαό της Παλαιστίνης την πατρίδα του. Ποτέ ο λαός μας δεν θα δεχόταν συμμαχίες με δυνάμεις που συνειδητά και μεθοδευμένα στερούν το δικαίωμα σε χιλιάδες παιδιά της Παλαιστίνης να μεγαλώνουν και να χαρούν τη ζωή δολοφονώντας τα. Σήμερα η χώρα μας από τη Σούδα ως την Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό επιθετικό στρατόπεδο. Τμήματα των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, στη Βουλγαρία. Αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας πετούν στους ουρανούς βαλκανικών χωρών. Μπλέκουν το λαό σε περιπέτειες και κινδύνους αντιπίνων. Η φρεγάτα Ίδρα βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στόμα του Λύκου, δήθεν για τα εθνικά μας συμφέροντα. Έφυγε από το λιμάνι που βρισκόμαστε σήμερα. Ένα λιμάνι που το εργατικό κίνημα ναυτεργατών έχει γράψει χρυσή ιστορία κόντρα στο αχόρταγο εφοπλιστικό κεφάλαιο, ακόμη και με αίμα. Είναι ντροπή και προσβολή για το λαό η κυβέρνησή του να βαφτίζει εθνικά συμφέροντα τα συμφέροντα των εφοπλιστών, αλλά και την προστασία των μετόπιστων του Ισραήλ, ενώ υλοποιεί μια ανίποτη γενοκτονία σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης. Το όχι μακρινό 1999, οι καλοί συμμαχοί μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, είχαν βάλει στόχο το διαμελισμό των Βαλκανίων. Έβαλαν στόχο τη Γιουγκοσλαβία. Ήταν τότε που σε πολεμικές συνθήκες δόθηκε εντολή να πλεύσει στην Αδριατική, στο πλευρό των συμμάχων, το αντιτορπιλικό Θεμιστοκλής. Ήταν τότε που ο λαός και το πλήρωμα έγιναν μια φωνή και μια γροθιά για να γίνει η πλώρη του πρίμνη στη ρότα του θανάτου και να ακυρώσουν την αποστολή και την εμπλοκή τους στον πόλεμο. Ναι, τα κατάφεραν. Το Θεμιστοκλής έμεινε καραβοφάναρο, όπως λένε οι ναυτικοί, στη μέση της Αδριατικής. Το μόνο πλοίο της νατονικής αρμάδας που δεν γέμισε το κανόνι του εναντίον του λαού της Γιουγκοσλαβίας. Το πλήρωμα αντιστάθηκε, τιμώντας τις ρίζες του, τιμώντας την ιστορία των αγώνων του λαού μας, παίρνοντας δύναμη από τις εκατοντάδες χιλιάδες λαού που είχαν βγει οργανωμένα στους δρόμους. Τότε ήμασταν υπερήφανοι και συγκινημένοι. Σήμερα είναι το παράδειγμα για τη δύναμη της λαϊκής αντίστασης. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, ας βροντοφωνάξουμε.
να γυρίσει πίσω η φρεγάτα Ίδρα από την Ερυθρά Θάλασσα. Να ξεσηκωθούμε, αρνούμενοι να δεχθούμε την αντικατάσταση της φρεγάτας Ίδρας από τη φρεγάτα Ψαρά. Καμία συμμετοχή στην επιχείρηση Ασπίδα. Καμία αποστολή στην Ουκρανία σε έμψυχο αλλά και πολεμικό υλικό. Να γυρίσουν οι εκτός συνόρων αποστολές όλων των Ελλήνων στρατιωτικών. Οι Έλληνες στρατιωτικοί ορκίζονται να υπερασπίζονται την πατρίδα τους και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη συμμετοχή τους σε αποστολές πολυεθνικών στρατιωτικών οργανισμών που εκπροσωπούν συμφέροντα μονοπωλίων εναντίον άλλων λαών. Θησαυρίζουν οι πλειοκτήτες, ενώ ο λαός σφίγγει κι άλλο το ζωνάρι. Φίλες και φίλοι, φτάνει η παραπλάνηση με τη δίθεν ομπρέλα προστασίας που προσφέρουν στη χώρα το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτοί που σκορπίζουν το θάνατο και την καταστροφή όπου οσμίζονται κέρδη και πλούτο. Φτάνει η φρίκη και η σύψη του συστήματος που γεννά τους πολέμους και ματώνει τους λαούς. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να αντισταθούμε με κάθε τρόπο στις πολεμικές επεμβάσεις που σκορπούν το θάνατο, την εξαθλίωση, την προσφυγιά, την υποτέλεια. Ειδικά το λιμάνι του Πειραιά έχει γευτεί σε πολλές στιγμές της ιστορίας του τα καλά τέτοιων επεμβάσεων. Οι Πειραιώτες ξέρουν καλά τη συμμαχική αλληλεγγύη. Ξέρουν τι θα πει αμερικανικός στόλος. Ξέρουν τι θα πει συμμαχική αμερικανονατοϊκή ασυδοσία και ξεδιαντροπιά. Από εδώ λοιπόν, από το λιμάνι μας, με δύναμη και αποφασιστικότητα τραβάμε μπροστά. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη και όλοι εμείς θα έχουμε βάλει το λιθαράκι μας. Γεια σας.